Γεια σας, καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας. Το σημερινό βίντεο είναι ένα ακόμη vlog. Είναι σε συνέχεια με το προηγούμενο της Τρίτης. Είναι ένα έκτακτο βίντεο και αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έχω ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, αυτό αλλάζει επίσης τώρα. Κάπου εδώ παίρνει το όνομά μου, θα πας να με ακολουθήσεις γιατί εκεί σε ενημερώνω γενικότερα για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο, όπως επίσης εκεί μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο. Βίντεο Q&A, αδιάκριτες ερωτήσεις και διάφορα άλλα τέτοιου είδους βίντεο. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Είναι Κυριακή, είναι 9 η ώρα το πρωί, έχω σηκωθεί πρώτη, έφτιαξα πρωινούλι να φάω, έφτιαξα και στη γιαγιά και τώρα θα φάμε. Να σας πω ότι το σημερινό vlog είναι σε συνέχεια με το χθεσινό, οπότε αν δεν το έχετε δει να πάτε να το δείτε οπωσδήποτε. Να σας δείξω λοιπόν και το πρωινούλι μου. Και νομίζω θα προσθέσω και λίγη κανελίτσα πάνω από το μέλι. Τώρα μάλιστα. Οπότε θα φάω το πρωινούλι μου και θα τα πούμε πιο μετά. Later. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να κάνω ένα σμούθι τώρα. Έφτασε αυτή η ώρα. Θα βάλω μήλο, μπανάνα, μέλι και κανέλα. Εδώ πέρα έχουμε την μπανανούλα. Έχω κόψει και το μηλεράκι σε μικρά κομμάτια. Και πάμε να τα βάλουμε μέσα στον κάδο του blender. Προσθέτουμε και το μέλι. Και βάζουμε και κανέλα. Τέλος προσθέτουμε μερικά παγάκια. Και λίγο γάλα αμυγδάλου. Και είναι έτοιμο. Έφτιαξα ένα για μένα και ένα για τη γιαγιά μου. Αυτό εδώ πέρα θα το δώσω στη γιαγιά να το πιει. Και για μένα έβαλα σε αυτήν εδώ πέρα την κουπίτσα. Θα το πιω με χοντρό καλαμάκι. Αυτό θα κάνουμε τώρα και θα τα πούμε πιο μετά με το φαγητό μας.
later. Και φτάσει η ώρα για το μεσημεριανό μας. Λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψω εγώ. Θα φτιάξω κοτόπουλο στο γκριλ με μια σάλτσα υπέροχη μουστάρδας και πατάτες τηγανιτές. Λοιπόν, να σας δείξω πώς το κάνω. Καταρχήν, από χθες το βράδυ έχω μαρινάρει το κοτόπουλο. Θα σας βάλω σχετικό βίντεο να πάτε να δείτε ακριβώς το μαρινάρισμα πώς έχει γίνει. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να σας δείξω πώς κάνουμε τη μαρινάδα για το κοτόπουλο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 4 κιλά κοτόπουλο. Γενικότερα στο σόι μας το έχουμε με το φαΐ που σας έχω πει, δηλαδή το τρώμε πάρα πολύ το φαγάκι μας. Έχουμε πάρει για να φάει ένας ολόκληρος λόγος και όχι 5-6 άτομα που θα είμαστε αύριο, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουμε να τρώμε για μέρες και εδώ πέρα είναι τα υλικά μας για τη μαρινάδα. Λάδι, μουστάρδα, λεμόνι είναι τα πιο βασικά και από εκεί και πέρα μπαχαρικά. Βάζεις ό,τι θέλεις και ό,τι έχεις. Θα βάλουμε ό,τι έχουμε, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι. Κανονικά να σας πω ότι βάζω και κάρι, όπως και δίποτε, και βάζω και τριμμένο σκόρδο, αλλά επειδή δεν έχω τριμμένο σκόρδο σήμερα, θα βάλουμε σκορδαλάκι. Σκορδάκι! Θα βάλουμε σκορδάκι. Οπότε ξεκινάμε πρώτα με τα λεμόνια μας, να τα στίβουμε. Θα τα κάνουμε στο λεμονοστίφτη. Έχουμε στύψει λοιπόν τα λεμόνια μας. Είναι έτοιμα εδώ πέρα και πάμε να βάλουμε πρώτα το λάδι μέσα στον κάδο του blender. Βάζουμε κάπου τόσο. Προσθέτουμε το λεμόνι μας. Βάζουμε τα μπαχαρικά μας. Βάζουμε το σκόρδο, όπως και δίποτε, και παιδιά μου βάζουμε άπειρη μουστάρδα, άπειρη. Τέλεια. Κλείνουμε και χτυπάμε στο blender. Okay. Okay. Κλείω. Το πιάσες. Το βάζουμε εδώ πέρα και πάμε. Να λανιάρει πολύ. It's dead. Θέλει. Ας πούμε ότι είναι έτοιμο. Πανέτοιμη μαρινάδα μας, παιδιά, καταπληκτική. Και πάμε τώρα να λούσουμε, παιδιά, στην κυριολεξία το κοτόπουλο. Κάποτε. Τα κατάφερα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να λούσουμε. Κρατάμε λίγο, τα ανακατεύουμε, να πάει παντού
Να σας πω ότι η κάμερα woman αυτή τη στιγμή είναι η αδερφή μου, η Ντροπαλούλα. Θες να πεις κάτι στα παιδιά? Κάποια άλλη φορά. Να σας πούμε ότι αυτό είναι το αγαπημένο μας φαΐ και το κάνουμε πάρα πολύ τακτικά, οπότε θα μας δείτε σε πολλά vlog να τρώμε κοτόπουλο. Λοιπόν, και ρίχνουμε και το υπόλοιπο στα σημεία που χρειάζεται. Τέλεια. Έτοιμο. Αυτό τώρα μπαίνει στο ψυγείο από σήμερα το βράδυ και αύριο το μεσημέρι θα το βγάλουμε για να το βάλουμε κατευθείαν στο γκριλ. Θα δείτε τη διαδικασία αύριο. Και αφού είδατε το μαρινάρισμα, ήρθε η ώρα να δείτε πώς είναι σήμερα μετά από πόσες ώρες ξεκούρασης. Ορίστε το φαγάκι. Είναι έτσι. Τώρα θα βγάλω τη μεμβράνη και θα κάνω ένα κολπάκι που θα σας δείξω ποιο είναι αυτό. Έχω κόψει ένα λεμόνι και τώρα, παιδιά, θα πάρω αυτά εδώ πέρα και θα τα βάλω έτσι μέσα στη σάλτσα. Δίνει τρομερή γεύση, παιδιά, στο φαΐ και στο ζουμάκι που θα μείνει στο τέλος. Είναι καταπληκτικό να το κάνετε κι εσείς σε οποιοδήποτε φαγητό, όχι μόνο γκριλ και φούρνου γενικότερα, ό,τι είναι έτσι με λεμονάκι, να βάζετε μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έβαλα λοιπόν στο φούρνο και το βάζουμε στο γκριλ. Έκοψα και τις πατατούλες και τώρα περιμένουμε το λάδι να βράσει. Έτοιμο το κοτοπουλάκι, έχει ψηθεί και από τις δύο πλευρές και τώρα θα το αφαιρέσω από το ταψί και θα κρατήσω το λαδάκι και θα σας δείξω τι το κάνω. Το έβαλα λοιπόν σε μια πιατέλα και έχουμε εδώ πέρα το ταψί τώρα με το λαδάκι που έχει μείνει από το μαρινάρισμα και από το ψήσιμο γενικότερα. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε από αυτό το λαδάκι και βάζουμε μέσα στον κάδο του μπλέντερ και θα προσθέσουμε 3 λεμόνια που έχω στύψει εδώ πέρα και έξτρα μουστάρδα για να κάνουμε μια πιο παχύρευστη σάλτσα. Και ξεκινάμε το χτύπημα. Έτοιμες και οι πατατούλες, μόλις έγιναν. Later. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να φάμε το παγωτάκι. Πειραχτήρι, αυτός είναι ο πατέρας μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φάμε το παγωτάκι μας. Φάγαμε το φαγητό, παιδιά, ήταν καταπληκτικό. Γιατί δεν βγαίνει στην κάμερα, γιατί? Όχι, λέει. Λοιπόν, οπότε τώρα θα φάμε το παγωτάκι μας και θα δούμε βίντεο μαζί, δικό μου βίντεο με την τρελοπαρέα συγκεκριμένα. Πάλι παγωτό, ρε, πάλι παγωτό, ρε. Πάλι παγωτό, θα φας κι εσύ. Αυτά λοιπόν, σας αφήνουμε για πιο μετά. Και ήρθε η ώρα για λίγο φρουτάκι. Θα φάμε πεπονάκι, παιδιά, σήμερα. Καταπληκτικό φρούτο, το λατρεύω. Later. Και έφτασε η ώρα λοιπόν να γυρίσω στο Λαγονίσι. Οπότε κάπου εδώ πέρα σας αφήνω και θα τα πούμε μετά από το Λαγονίσι.
επέστρεψα σπίτι και κάπου εδώ πέρα θα κλείσει το vlog. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Τώρα απλά θα ξεβαφτώ, θα πλύνω δόντια, θα βάλω τις κρεμούλες μου και θα πέσω για ύπνο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε ως το τέλος. Και όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, κάπου σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θα σας βάλω ένα σχόλιο από βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, είναι πάρα πολλά, τα διαβάζω όλα και απαντώ σε όλα. Και θέλω να συνεχίσετε να μου γράφετε, γιατί μου κρατάτε υπέροχη παρέα. Να κάνουμε και τα shout-out στο Instagram. Πρώτο shout-out πάει στη φίλη μας, την Έλενα Late. Δεύτερο shout-out πάει στη φίλη μας, την Άννα Ζαχαροπούλου. Και τρίτο shout-out πάει στη φίλη μας, τη Χαρά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, κάτι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε γενικότερα όταν πηγαίνω στο Χαρλαμπέικο, γιατί πάω συνήθως κάθε Σαββατοκύριακο, αν θέλετε να κάνουμε λοιπόν τέτοια vlog, να σας δείχνω τι κάνουμε, πώς τα περνάμε γενικότερα, τι τρώμε, τι μαγειρεύουμε, πώς το κάνω κλπ. Πείτε μου κάτω στα σχόλια και εγώ θα το κάνω. Θέλω λοιπόν να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Βοηθάει πάρα πολύ στο να προβάλλει το YouTube το βίντεο και σε άλλα άτομα. Κάντε μία εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί γενικότερα σας ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέος διαγωνισμός, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο, όπως επίσης μπορείτε να μετέχετε ενεργά σε μελλοντικά βίντεο. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ραντεβού τώρα στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!